Σε μια αποφασιστική δήλωση που σηματοδοτεί μια αλλαγή στη δυναμική της περιφερειακής ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει μια διαρκή στρατιωτική παρουσία στη λωρίδα της Γάζας για να αποτρέψει μελλοντικές κλιμακώσεις βίας από οργανώσεις όπως η Χαμάς, βρίσκοντας όμως την αντίθεση των ΗΠΑ. Η 7η Οκτωβρίου για τον Νετανιάχου. Στις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε μιλώντας για τα οδυνηρά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς πέρασαν τα σύνορα της Γάζας και διέπραξαν απίστευτα έσχη κατά των αμάχων. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ενός νέου Ισραηλινού πλαισίου ασφαλείας για την αποτροπή τέτοιων καταστροφών. Η επίθεση της Χαμάς, που είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια 1.400 Ισραηλινών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη στρατηγική επαναξιολόγηση του Ισραήλ για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Σε μια ειλικρινή παραδοχή, ο Νετανιάχου αποδέχτηκε το μερίδιο ευθύνης του για τα κενά ασφαλείας που διευκόλυναν τις φρικαλαιότητες της Χαμάς, δεσμευόμενος για μια λεπτομερή μεταπολεμική αξιολόγηση των ευθυνών. Στρατηγική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα. Ενώ δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τα μέτρα ασφάλειας που θα λάβει το Ισραήλ μετά τη σύγκρουση, η δήλωση του Νετανιάχου μιλά για μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία μέσα στη λωρίδα της Γάζας, ειδικά σχεδιασμένη για να αποτρέψει την επανεμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων που σύμφωνα με τον Νετανιάχου θα κρατήσει πολύ καιρό. Η δήλωση αυτή του Νετανιάχου έχει προκαλέσει μια σειρά διεθνών αντιδράσεων και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε την ανάγκη για αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης της Παλαιστίνης και τόνισε επίσης την ανάγκη αποφυγής της εκ νέου κατοχής της λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Συνοψίζοντας, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανοίγουν το δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο στο Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ζήτημα με βαθιές επιπτώσεις για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη γεωπολιτική σκακέρα της Μέσης Ανατολής. Καθώς το Ισραήλ ενισχύει τη θέση του, η διεθνής κοινότητα ζητά μια ισορροπία μεταξύ των μέτρων ασφαλείας του Ισραήλ και των ανθρωπιστικών αναγκών του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση κάνοντας εγγραφή στον MSHD. Πείτε μας τη γνώμη σας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει να σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν είδηση στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και μέσω του site μας nemeshd.gr.